Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Στην Ούπολη θα πάμε, γιατί είναι η πατρίδα μας. Είναι το οικουμενικό μας πατριαρχείο. Θα πρέπει να προσκυνήσουμε στις αυλές της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Θα πρέπει να προσκυνήσουμε την πόρτα που κρέμασαν τον μάρτυρα πατριάρχη, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Θα πρέπει να φιλήσουμε το χέρι του οικουμενικού μας πατριάρχου και να τον στηρίξουμε την ώρα αυτή την δύσκολη. Βλέπετε, ούτε ο Πάπας της Ρώμης, ο οποίος ανοίγει τις αγκαλιές του σε όλους τους άλλους. Επώνεσε, περιορίστηκε απλώς και τίποτα άλλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι αυτοί θα θυμηθούμε τον Μακαρίτη τον Χριστόδουλο, τον Αρχιεπίσκοπο, πολλές φορές. Μας βλέπουν, φορές θα τον με το ασπράδι, ναι, μας βλέπουν με το ασπράδι του ματιού τους. Και δεν μας θέλουν. Και τόνισα και κάτι άλλο ακόμη, το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία. Θα πρέπει να αφήσουμε τις οποιασδήποτε διαφορές έχουμε όλα τα κόμματα. Τις μικροκομματικές διαφορές, το εμών και το σών, που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και να ενωθούμε και μεταξύ μας εδώ στην πατρίδα μας. Και όπου γης Έλληνες Ορθόδοξοι να ενωθούμε την ώρα αυτή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή την ύβρη που έγινε σε αυτό το μνημείο της πίστεώς μας, σε αυτό τον κάλιστο, τον πρώτο ναό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που είναι το κάφημα όχι των Ορθοδόξων, αλλά και ολοκλήρου του χριστιανικού κόσμου και ακόμη και του πολιτισμένου κόσμου. Για να μην σας πω αυτό το οποίο είπε ένας Τούρκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι δείξαμε για μια ακόμη φορά ότι δεν διαθέτουμε ένα πολιτισμένο κράτος, ένα κοσμικό κράτος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα θα πρέπει να ενωθούμε, γιατί η ισχύς εν τη ενώση, γιατί δεν ξέρουμε τι τέξεται η επιούσα. Αύριο το πρωί θα μας ζητήσει και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και όταν έχουμε να κάνουμε με έναν κακό γείτονα, τότε θα πρέπει να τα περιμένουμε όλα. Τώρα, είπατε, Σεβασμιότητα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Αγία Σοφιά, πώς θα πηγαίνουμε? Γιατί εδώ δεν θα πάμε. Γιατί δεν εδώ θα ακούμε πάμε. Ότι πρέπει, για να μπούμε μέσα πια, θα πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Δεν θα πάμε. Να μην πατήσουμε τα ωραία τους χαλιά. Δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε. Και οι γυναίκες να σκεπάσουν το πρόσωπό τους με μαντήλες. Ναι. Ναι. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πάμε εκεί. Δεν θα επισκεφτούμε εκεί αυτό το χώρο. Θα προσκυνούμε νοερά, αλλά να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ακόμη. Πόσοι από εμάς που πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη, προσκυνούσαμε δηλαδή τον ναό της Αγίας Σοφίας. Είπα σε πολλούς ανθρώπους, δεν πιστεύω να μην δεν πάτε στην Αγία Σοφία. Και άλλοι πήγαν, άλλοι δεν πήγαν, άλλοι προτίμησαν να πάνε στις διάφορες αγορές. Είναι ταμείον μας αυτά. Και θα πρέπει να το πούμε. Εγώ το θεωρώ προσβολή να πάει κανείς στην Κωνσταντινούπολη και να μην προσκυνήσει την Αγία Σοφιά. Και όσες φορές έχω πάει, τους έλεγα, μα δεν έχετε πάει. Δεν με ενδιαφέρει όσες φορές και να έχω πάει. Και μόνο ότι θα πατήσω το έδαφος εκείνο που πατούσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, και μόνο ότι θα σταθώ στον τόπο αυτό στον οποίο στέκονταν οι Άγιοι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Αγία Σοφία είναι ναός καθαγιασμένος. Φυσικά. Είναι ναός καθαγιασμένος. Έχει δηλαδή θεμελιωθεί επί τη πέτρα της πίστεως. Και σκεφτείτε τι θα κάνανε οι μουσουλμάνοι αν εμείς τολμούσαμε σήμερα να αλλάξουμε ένα τζαμί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, σκέφτομαι και από την άλλη. Θα μπορούσαμε ποτέ, δηλαδή είναι στη δική μας, στις δικές μας πολιτιστικές αξίες ή στην διαδρομή μας διαχρονικά, θα είχαμε ποτέ μια μανία ένα τζαμί να το κάνουμε εκκλησία? Δηλαδή, μπορώ να το σκεφτώ πώς το θέλουν αυτό. Ενώ ξέρετε, έχουμε τζαμιά, έχουμε τζαμιά, όπως εδώ το τζαμί που υπάρχει μέσα στην Καστοριά, είναι σε θεμέλια του παλαιοχριστιανικού ναού της Παναγίας, του καθεδρικού ναού. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο καθηγητής ο κύριος Τσολάκης, ο συντοπίτης μας, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την ιστορία του τόπου μας.
του τόπου μας. Και όταν με ρώτησαν τι θα θέλατε αυτό το χώρο, θα ήθελα τον χώρο αυτό χώρο πολιτισμού. Ό,τι είναι ιερό για κάποιον άλλον, είναι σεβαστό και για μένα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Είναι ξεκάθαρη. Αλλά αυτό το οποίο είναι σεβαστό για μένα, θα πρέπει να το σεβαστεί και ο άλλος. Μάλιστα. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, εδώ έρχονται και ορισμένα μηνύματα ότι ο Ερντογάν που ήταν και εδώ στην Καστοριά και τα λοιπά, όντως έχει έρθει και στην Καστοριά ο Ερντογάν, δεν ήταν όμως, ήταν τότε δήμαρχος της τελευταία του χρονιά που ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, θυμούνται και αυτό οι φίλοι μας εδώ, και είχε περιηγηθεί και σε εκκλησίες, μας λένε εδώ τα μηνύματα, μας τα είχε πει σε μια εκπομπή μας ο πατέρας από το Δυσπηλιό. Ο πατήρ Γιώργιος. Πατήρ Γιώργιος. Μας τα είχε πει στην εκπομπή τότε με την υπόθεση των παιδιών μας εδώ. Ναι, είχε επισκεφτεί και το ναό, είχε επισκεφτεί και το ναό της Αναλήψεως. Είχε φιλοξενηθεί και στο σπίτι του πατρός Γεωργίου εκεί και μάλιστα έδειξε πολύ πολύ καλά αισθήματα. Μάλιστα. Εγώ δεν σας αποκρύπτω ότι όταν εχμαλώτησαν τα δύο παιδιά μας εδώ, του έστειλα επιστολή. Μαζί, ναι, μας δηλαδή, το είχατε πει, βέβαια. Μαζί και ο Μητροπολίτης Διαδημοτήχου και η ελαχιστότης μου, του στείλαμε μια καλή επιστολή και το είπαμε εν όψη των εορτών, σας παρακαλούμε γι' αυτό και γι' αυτό το γεγονός. Όπως δηλαδή θα έκανε και ο καθένας από εμάς, όπως θα κάναμε και εμείς όλοι δηλαδή, ως άνθρωποι είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια ύβρη, θα χρησιμοποιήσω πάλι τους λόγους του Αρχιεπισκόπου, μια ύβρη κατά του μνημείου, κατά του πολιτισμού, κατά της ιστορίας, κατά του ιερού αυτού χώρου, δεδήλωσης, θα λέγαμε, αυτού του ιερού χώρου. Μάλιστα. Τώρα, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα ανασύρονται οι προφητείες, θρύλοι, οι δυο πασχαλιές του Κοσμάτου Ετωλού, η προφητεία του Παϊσίου ότι όταν γίνει η Αγία Σοφία Τζαμί, η πόλη θα περάσει και πάλι σε ελληνικά χέρια. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Πιστεύετε σε όλα αυτά, σεβασμιότατε? Πιστεύω στην πρόνοια του Θεού. Πιστεύω στο άγρυπνο μάτι του Θεού, ότι ο Θεός δεν θα παρήδει την δέηση των εκλεκτών του, των φίλων του, των Αγίων του, που βοούν καθημερινά στο θρόνο εκεί του εσφαγμένου αρνίου. Πιστεύω ότι σε αυτούς που έσωσαν το γένος μας, που είναι οι νεομάρτυρες και οι οποίοι είναι ξεχασμένοι και που τον καιρό της δουλείας αυτοί πότισαν το δέντρο και της πίστεως αλλά και της ελευθερίας. Γι' αυτό και η πρεσβείασα όλων αυτών των Αγίων, οι οποίοι πέρασαν διαπυρός και σιδήρου, διαπελέκεως, θα λέγαμε, ενώπιον του Θεού, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα. Είναι δυνατόν να μην πρεσβεύουν οι νεομάρτυρες της Καστοριάς τους οποίους κρέμασαν, ο Άγιος Νεομάρτης Βασίλειος, τον οποίον απέκτηναν με πέλεκη, ο Άγιος Πλάτων και ο Άγιος Θεόφιλος, μαζί με τους 12 Καστοριανούς τους οποίους έπνιξαν στον Έστω ποταμό, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Εκαστορίας, τον οποίον κρέμασαν στην Ανδριανούπολη το 1519, και όλο αυτό τον έφος των Αγίων και των Μαρτύρων της πίστεως μας δεν είναι ποτέ δυνατόν. Όλοι αυτοί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, όλοι αυτοί ζητούν, θα λέγαμε, ικανοποίηση του πόνου τους και του κόπου τους από το θρόνο του Θεού, στο θρόνο δηλαδή του Θεού. Δεν ξέρω τι θα επαληθευτεί από όλα αυτά, όμως πιστεύω ακράδαντα στην πρόνοια του Θεού. Όμως θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει και εμείς να ενωθούμε μεταξύ μας. Θα πρέπει να επιστρέψουμε και εμείς στο Θεό και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Βλέπετε, τον καιρό της επιδημίας ζητούσαμε τη βοήθεια του Θεού. Μετά την επιδημία σταματήσαμε να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Κάποτε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ουσιαστικά είναι ένα θέμα που αφορά, πιστεύετε, μόνο εμάς τελικά, έτσι όπως βλέπουμε να κινείται και η Αμερική και η Ρωσία και η Ευρώπη, και αν τελικά είμαστε και εδώ μόνοι μας, τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, σεβασμιότατε? Το ότι είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας. Αυτό θα πρέπει να το έχετε καταλάβει. Εσείς είστε έγκριτος δημοσιογράφος, διαβάζετε. Πολύ καλά, λοιπόν, κιόλας, ναι. Διαβάζετε σήμερα τον τύπο, διαβάζετε όλα αυτά τα οποία λένε, τη μία μέρα μας αγκαλιάζουν και μας φιλούν. Ούτε μια κουβέντα από τον Τραμπ, ούτε μια κουβέντα από τη Μέρκελ, και ο Πούτιν έβαλε τον αντιπρόσωπό του να πει ότι είναι στα δικαιώματα. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο?
η Ενωμένη Ευρώπη πριν εχθές μάλλον, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έδωσε στον Ερντογάν και το μεταναστευτικό. Έχουν γεμίσει. Έχουν που είναι γεμίσει. Χρήματα ναι, των Ευρωπαίων ναι, και φυσικά και ναι, Ελλήνων φορολογουμένων. Ναι, και Ελλήνων φορολογουμένων. Η πατρίδα μας ισλαμοποιείται, θα λέγαμε, στη γλώσσα μας. Το είπα και άλλη φορά. Και εμείς των οικειών ημών επιμπραμμένων, εμείς άδωμεν. Βλέπετε. Βλέπετε τι γίνεται. Αυτοί όλοι δεν είναι θύματα πολέμου. Αν είναι θύματα πολέμου, να σκύψω και να τους φιλήσω και τα πόδια ακόμη. Και να τους πλύνω και τα πόδια ακόμη. Εμένα με προβληματίζει ποιος είναι ο σκοπός τους. Γιατί τους στέλνει εδώ, όπως τους έστειλε και πριν από τον καιρό, δηλαδή πριν από την έναρξη της μεγάλης Τεσσαρακούστης, τους έστειλε στα σύνορα. Και τότε διαπίστωσαν όλοι ποιος ήταν ο σκοπός τους. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και τα συνθήματα τα οποία ακούγονται. Και αυτά τα οποία τεκταίνονται στον τόπο μας. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει αυτά να μας συνειδητοποιήσουν και πόσο... και... Ναι, πείτε το. Να μας συνειδητοποιήσουν και να μας προβληματίσουν προκειμένου να πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Τι θα κάνουμε για αυτή την πολύπεθη πατρίδα? Πάντως αυτό είδατε τι λέει. Το επόμενο βήμα μας είναι η Αθήνα. Το διαβάσατε, δεν σας το λέω εγώ. Έτσι δεν είναι? Δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μας προβληματίσουν? Και πώς θα αντιμετωπίσουμε? Χωρίς δηλαδή την πίστη που είχαν οι πρόγονοί μας στο γεγονός δηλαδή της ελευθερίας και στο πρόσωπο του Χριστού, έτσι θα πάμε? Αυτά είναι? Με τι ιδανικά? Ή ακόμη κάτι άλλο? Βλέπετε τα ιδανικά τα δικά τους. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με βάζετε σήμερα σε μεγάλο πειρασμό. Να σας απαντήσω. Λέει, γιορτάζουμε τις εθνικές μας γιορτές. Έτσι δεν είναι? Και τους λέω πολλές φορές να βάζετε σημαία στα σπίτια σας. Ποια σπίτια έχουν σημαία? Θα πρέπει να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική. Περνάει κανείς στα σύνορα και βλέπει σε κάθε τόπο την τουρκική σημαία. Γράφει ένας μεγάλος γέροντας σήμερα του καιρού μας που ήρθε στην Καστοριά. Εδώ ο γέροντας Δοσίθεος από τη Μονή Τατάρνης ρωτάει έναν αξιωματικό του τουρκικού στρατού. Τι λέτε, λέει, όταν υψώνεται κάθε πρωί τη σημαία? Και ένας Τούρκος να υπάρχει ακόμη στον πλανήτη αυτό, εσύ θα υψώνεσαι καθημερινά. Το κάνουμε αυτό? Έχουμε μάθει για τον εθνικό μας ύμνο? Έχουμε πει στα παιδιά μας για τα ιδανικά μας? Ετοιμαζόμαστε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την εθνική μας παλιγγενεσία. Και ξέρετε τι τολμήσαμε και κάναμε? Να καλέσουμε στους εορτασμούς αυτούς και τους Τούρκους. Έγινε έτσι? Είναι έτσι? Έγινε. Κάτι άλλο ακόμη. Ξεχνάμε. Δεν ξεχάσαμε τους ήρωες? Δεν ξεχάσαμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία? Δεν ξεχάσαμε τους νεομάρτυρες που ήταν τα αναχώματα και η κυρία αντίσταση στον κατακτητή? Γράφει ο Διονύσιος ο Μάντουκας, σας το έχω πει και άλλη φορά, για τον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη τον Καστοριανό, λέει, και έγινε, λέει, καλοσύνη στους χριστιανούς όταν τον είδαν, λέει, στο σκηνή και δόξασαν το Θεό πως ετελειώθη. Δηλαδή δόξασαν το Θεό πως αυτός μαρτύρησε και σταμάτησε ο διωγμός. Ή όταν κρέμασαν τον Άγιο Γεώργιο στα Γιάννενα το 1838, του έλεγαν πρόσεξε μην αλλάξεις, γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς όλοι. 39 ολόκληρα χωριά της Βορείου Ηπείρου, δηλαδή και της επαρχίας, που ήταν και δική μας επαρχία, εν μία νυχτή αλλαξοπίστησαν. Με τη βία δηλαδή και με το σπαθί και με τις φορολογίες τις οποίες τους επέβαλαν. Yes. Αυτά όλα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε με κακούς γείτονες. Σεβασμιότατε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που και μια πολύ βαριά, έτσι, σε μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα ήσταν και σήμερα μαζί μας, γιατί δεν νομίζαμε, δεν πιστεύαμε κι εμείς ότι μπορούμε να ζήσουμε τέτοιες μέρες να δούμε την Αγία Σοφιά, τι τζαμί, αν είναι δυνατόν. Εγώ έκανα και κάτι άλλο, θα το γράψω σήμερα και θα το στείλω σαν εγκύκλιο στους ιερείς μου. Από τώρα και στο εξής, από σήμερα ή από αύριο το πρωί, καθημερινά στη Θεία Λειτουργία μαζί με τα υπόλοιπα τροπάρια τα οποία ψάλλονται, θα ψάλλεται και το υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα
των δεινών ευχαριστήρια. Αφενός μεν προσευχή στην Παναγία και αφενός μεν μια απάντηση σε όλα αυτά τα τεκτενόμενα. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο ακόμη? Ποιος από μας θα βάλει στις υπηρεσίες του και την σημαία και τη σημαία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου με τα τέσσερα βήτα: Βασιλεύ βασιλέων, βοήθη βασιλευούση, αυτή που κρέμεται εδώ μπροστά στο επισκοπείο μας. Είναι μια απάντηση μεγάλη. Ή ακόμη τη Βυζαντινή σημαία, μια απάντηση μεγάλη από την Βυζαντινή Καστοριά, που είναι προέκταση της Βασιλίδος των Πόλεων. Τιμή, σεβασμός στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ασπασμός στο χέρι του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, του μάρτυρος Πατριάρχου που αγωνίζεται εκεί στην έπαλξη της Ορθοδοξίας. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ και εγώ. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.